μου, με ένα επιμέρου σκορ 8, και εμείς βλέπουμε highlights, με ένα επιμέρου σκορ 8-23, ο Αποέλ έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο πλην 4 από το πλην 19. Αυτή είναι ουσιαστικά όλη η εικόνα του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Σε ό,τι αφορά τα ατομικά στατιστικά, από 11 πόντους έχουν ο Τόμας του Κεραυνού και ο Σιμιτζής του Αποέλ. 9 πόντους ο Τίνκας για τον Κεραυνό, 6 ο Σάιμον Μιχαήλ, ενώ για τον Αποέλ από 8 πόντους για Ναράς και Owens. Owens που έχει και 3 φάουλ είναι εκτός, ήταν εκτός για το μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης περίοδου. Αυτά σε ό,τι αφορά το παιχνίδι. Να πω έτσι στα γρήγορα ότι λίγο νωρίτερα σήμερα ο Απόπ κέρδισε στην Πάφο την Ένωση Νέων Παραλιμνίου και ανέβηκε στην 8η θέση με 6-13. Το Παραλίμνη έπεσε στην 9η με 5-14. Όμως σε περίπτωση ισοβαθμίας η Ένωση έχει το πάνω χέρι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν η Ένωση κερδίσει την ανόρθωση τελευταία αγωνιστική στο Παραλίμνη, που δεν είναι απίθανο να συμβεί, και ο ΑΠΟΠ δεν κερδίσει την ΑΕΚ στη Λάρνακα, που αυτό είναι πιο πιθανό να μην συμβεί, τότε το Παραλίμνη θα επανέλθει στην 8η θέση και θα μπει στα play-off. Ενδιαφέρει, διότι η ομάδα, ο Κεραυνός θα παίξει μια από αυτές τις δύο ομάδες. Κεραυνός που στο τριήμερο 24-26, Παρασκευή και Κυριακή, θα έχουμε το Final Four ζωντανά από τη Cita Vision στο Ελευθερία. Το Final Four, οι τέσσερις νικητές των πρώην τελικών θα βρεθούν αντιμέτωποι στην Ελευθερία. Ο Τιποντός στέλνει και φιλί στην Κερκίδα, βάζοντας το τρίποντο με το οποίο μειώνει στον πόντο. Τίγκα στο κατέβασμα. Μπέρνς βγάζει έξω στον Τίγκα για τρεις. Βρίσκει στόχο ο Φίλιππος Τίγκας και η διαφορά στις 10, 53-43, 5-27 πριν από το τέλος time out από το Ελευθέρη Σούποντης. Πάμε και εμείς σε διάλειμμα. Από το 44-43 τώρα το σκορ είναι 59-45, δηλαδή 15-2 επιμέρου σκορ υπέρ του Κεραυνού. 2 λεπτά απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Κρουπάλι. Μπροστά του είναι ο Χένρι, βγάζει έξω στον Πασαλή για 3. Πασαλής ευστοχή από μακριά. Τιποντό κρατάει παρά την προσπάθεια εκεί να του κλέψουν την μπάλα οι αντίπαλοι του. Owens για 3 από τη γωνία. Άστοχος ο Μίσουλα, κατεβάζει το rebound. Ο Ουκρανός που τρέχει και θα πάρει το shoot για 3. Σκοράρει ο Μίσουλα και ανεβάζει τη διαφορά στο συν 20. Γρήγορη η σκέψη από τον στο συν 18 με τον Τίνκα και τον Μπέρνς να έχουν 14 πόντους, ο Τόμας 13, 12 ριμπάντο Κρουπάλι, 3 ασίστ Κρουπάλι και Μπέρνς. Καλάθι για 3 ο Κεραυνός και πάλι με τον Άλεξ Μίσουλα. Παπαμιχαήλ από μακριά, άστοχος ο Μελετίου ήρθε για το ριμπάουν, δεν τα καταφέρε, κατέβασε την μπάλα ο Πάρης Βαραγκός. Μίσουλα θα περάσει το κέντρο. Ο Σάβα του δίνει πικ, ο Μίσουλα εκτελεί από μακριά και σκοράρει. 86-56 η διαφορά στους 30 πόντους. Ποιος θα το έλεγε ότι η διαφορά θα πήγαινε μέχρι εκεί? Θυμίζω η διαφορά ήταν στον πόντο 44-43. Και από εκείνο το σημείο και έπειτα ο Κεραυνός έβαλε 42 πόντους, ο Αποέλ μόλις 13. Και η διαφορά από τον πόντο πήγε στους 30. 42-13 εκείνο το επιμέρου σκορ. Το τελικό σκορ στο Στρόβολο. Νίκη για τον Κεραυνό. 86-59 με τον Αποέλ να κλείνει το παιχνίδι με ένα τρίποντο.